Modeling Mall. Στις αρχές του χρόνου στοχοθετήσαμε ένα project όπου από την πρώτη στιγμή όλοι συνειδητοποιήσαμε τη σημασία του και για μας αλλά και για την εταιρεία. Και καθώς το οργανώναμε και φτιάχναμε τις βασικές υποδομές του, συνειδητοποιήσαμε και το πόσο δύσκολο, πόσο περίπλοκο και πόσο σύνθετο ήταν. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων από διάφορα τμήματα ξεκίνησε να σχεδιάζει αυτό το project με αμέτρητες συναντήσεις πρωινά, απογέματα, βράδια, εντός Αττικής, εκτός Αττικής. Δεν θα ξεχάσω, νομίζω, ούτε εγώ ούτε κανείς μας, τα ξενύχτια, την κούραση, βράδια, Σαββατοκύριακα, ένταση. Αλλάξαμε το 70% του καταστήματος ουσιαστικά χωρίς να κλείσει το κατάστημα, εξ ολοκλήρου ούτε ένα λεπτό. Θεωρώ ότι αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν ότι έπρεπε να αποδώσουμε μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων ένα κομμάτι, μία σύνθεση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ απαιτητική. Τώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκε το project και κάνοντας μία βόλτα στο κατάστημα και βλέποντας το αποτέλεσμα, νομίζω ότι η ορχήστρα τα κατάφερε μια χαρά. Γεια σας, είμαι ο διευθύντης του καταστήματος του Μόλ, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος. Και σήμερα θα σας μιλήσω για τη δική μου προσωπική εμπειρία για το πώς βίωσα τη μεγάλη ανακαίνιση που κάναμε πρόσφατα, το ολικό remodeling θα έλεγα, μέσα από το κατάστημα σαν διευθυντής. Έχω επιλέξει, επειδή η αίσθηση που έχω για το όλο έργο, για το όλο project, αν μπορούσα να το περιγράψω με μία λέξη, με μία φράση, θα ήταν μία έκρηξη δημιουργικότητας. Έχω επιλέξει να βγω και να μιλήσω γι' αυτό μέσα από το καινούργιο κάστρο που φτιάξαμε στο κατάστημα, που θεωρώ ότι σηματοδοτεί τη δημιουργικότητα όλη η οποία εκφράστηκε μέσα από αυτό το μεγάλο έργο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αν κάποια πράγματα μου έμεναν στο σύνολο από την όλη διαδικασία, το πρώτο θα ήταν σίγουρα η συνέργεια όλων των τμήματων της εταιρείας και κυρίως η υψηλή καθοδήγηση από τη διεύθυνση του δικτύου και από τον κύριο Ζανακαλιώτη, που μπόρεσε όλους να μας εμπνεύσει και να μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσει ο καθένας να συνδημιουργήσει και να βοηθήσει μέσα από το προσωπικό του όραμα για το πώς θέλουμε να γίνει το κατάστημά μας, το οποίο πάλι ήταν αρκετά δύσκολο. Υπήρχαν πολλές εντάσεις, υπήρχαν και χαρές, έπρεπε να προλαβαίνουμε τις προθεσμίες και για μένα η μεγάλη μας κατάκτηση σε αυτό το μεγάλο έργο ήταν ότι καταφέραμε να μεταμορφώσουμε το μαγαζί σε περίπου 1,5 μήνα και κύλησε, το κάναμε να φαίνεται εύκολο. Γι' αυτό έχω μαζί μου εδώ πέρα και το Guinness, στο οποίο δεν έχουμε μπει ακόμα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε λίγο να το σκεφτούν οι άνθρωποι στο επόμενο, το 2017, να το δουν και να το επανεξετάσουν. Τελειώνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο προσωπικά, πέρα από όλες τις ομάδες στις οποίες συμμετείχαν, το trade marketing, ομάδες από τα κεντρικά μας, για να βοηθήσουν σε αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο εγώ προσωπικά στη δική μου ομάδα, η οποία η προσπάθειά της ήταν τουλάχιστον συγκινητική, διότι ακολούθησε ένα πρόγραμμα επί 1,5 μήνα, το οποίο, έχοντας ανοιχτό το κατάστημα, κατάφερε να προλάβει προθεσμίες οι οποίες πραγματικά ήταν πάρα πολύ πιστικές. Το Remodeling του Mall ήταν ένα project το οποίο τη σημασία γνωρίζαμε όλοι από την πρώτη στιγμή που μας ανακοινώθηκε. Ένα project ιδιαίτερα απαιτητικό, σε στενά χρονικά περιθώρια, με την απόφασή μας να μην κλείσουμε καθόλου το κατάστημα και να κάνουμε τμηματικά τις εργασίες, απέκτησε ακόμα ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Χρειάστηκαν πάρα πολλές ώρες σχεδιασμού, πολλές συναντήσεις, πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Ένα project ιδιαίτερα απαιτητικό, το οποίο απαιτούταν συνεργασία από σχεδόν όλα τα τμήματα της εταιρείας, με δύσκολα deadline και πολλά πράγματα που κάναμε για πρώτη φορά έπρεπε να δοκιμαστούν,
και ενδεχομένως να αλλάχθουν στη συνέχεια. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει, μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και μας κάνει και ιδιαίτερα αισιόδοξους για τις μελλοντικές πωλήσεις του καταστήματος. Όσον αφορά το τμήμα IT και Digital, στόχος μας ήταν να κάνουμε ξεκάθαρη την γκάμα μας και να δημιουργήσουμε νέα έπιπλα, αναβαθμισμένα τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, τα οποία θα δένανε αρμονικά μεταξύ τους αλλά και με τα προϊόντα. Ορμόμενοι από αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών κατάστημα, στο οποίο τα πρωτοποριακά έπιπλα αναδεικνύουν τα προϊόντα μας και προσκαλούν τον πελάτη μας να ζήσει μια πρωτόγνωρη public εμπειρία. Μία από τις πιο απαιτητικές αλλαγές του καταστήματος ήταν η κατηγορία του παιχνιδιού, καθώς για πρώτη φορά θα ερχόταν σε τόσο κεντρική και κέρια θέση το καταστημά μας. Ο στόχος που είχαμε ήταν ειδητός. Από τη μία, να ενισχυθεί η εμπορικότητα της κατηγορίας, να αυξηθούν τα μέτρα και να προσφέρουμε μια πλούσια γκάμα, και από την άλλη, να δώσουμε στους πελάτες μας την πιο μαγική εμπειρία. Μια μαγική εμπειρία που θα έμενε κυρίως στα παιδιά ξέχαστη. Ξεκινήσαμε λοιπόν να σχεδιάζουμε εντυπωσιακές κατασκευές και να ταξιδεύουμε και στη δική μας παιδική ηλικία, σκεπτόμενοι το τι θα προσέφερε χαμόγελα σε παιδιά. Όπως θα δείτε, έχουμε φτιάξει μια εντυπωσιακή πύλη εισόδου, ένα κάστρο που μικροί και μεγάλοι θέλουν να παίξουν σε αυτό, αλλά και βιτρίνες οι οποίες παρουσιάζουν την γκάμα των παιχνιδιών μας και τη διαδραστικότητά τους. Θεωρούμε ότι παρά την απαιτητικότητα και την πολυπλοκότητα των έργων τα καταφέραμε, καθώς είδαμε να ζωντανεύει βήμα-βήμα η μακέτα που αρχικά βλέπαμε μέχρι σήμερα η πραγματική κατασκευή, και πλέον παιδιά και γονείς όταν θα σκέφτονται παιχνίδι θα σκέφτονται public. Στο remodeling του mall, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικά απαιτητικό project, αλλά παράλληλα ευχάριστο και πολύ δημιουργικό. Συγκεκριμένα το τμήμα των τηλεοράσεων ήταν ένα από τα τμήματα που θέλαμε να ενισχύσουμε με αυτό το remodeling και πιστεύω ότι τα καταφέραμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν γυρίσουμε προς τα πίσω θα δούμε μια εξαιρετική προβολή της κατηγορίας με πολύ σωστή κατηγοριοποίηση, σωστό price label, εξαιρετικά TV Islands όπου ο πελάτης μπορεί εύκολα να καταλάβει τις διαφορές των τεχνολογιών. Ακόμα σχεδιάσαμε και συγκεκριμένο έπιπλο όπου ο πελάτης μπορεί να επιλέξει εύκολα τη δικιά του τηλεόραση που ταιριάζει στο χώρο που διαθέτει. Όλα αυτά τα καταφέραμε με πολλή δουλειά, πολλή κούραση, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά με high-tech επιλογές, smart κινήσεις, 3D αποτέλεσμα. Το project της ανακαίνησης του καταστήματός μας στο Mall ήταν ένα project το οποίο διήρκησε πάνω από 40 ημέρες όσον αφορά στην υλοποίησή του. Είχε αρκετούς μήνες σχεδιασμού που προηγήθηκαν και ήταν ένα εξαιρετικά απαιτητικό project, πολυδέδαλο, αλλά με πάρα πολύ σημαντικούς στόχους στρατηγικούς. Το κατάστημα, το όλο project προέβλεπε την ριζική ανανέωση όλων των βασικών μας προϊόντικών κατηγοριών, στοχεύοντας στο τέλος της ημέρας να κάνουμε το κατάστημά μας όχι μόνο ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό κατάστημα και να αρέσει στους πελάτες μας και να το απολαμβάνουν και να το ευχαριστηθούν, αλλά και ένα αποτελεσματικό για εμάς κατάστημα από πλευράς στρατηγικής εμπορικά. Αγγίξαμε όλες τις κατηγορίες που είχαν σημασία για εμάς. Εργαστήκαμε ομαδικά για πάρα πολλές ημέρες και όχι μόνο, και νύχτες σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που απολαμβάνουμε όλοι μας, τόσο εμείς εσωτερικά στην εταιρεία όσο και οι πελάτες μας, είναι εξίσου εντυπωσιακό και μας ευχαριστεί, αποδίδοντας όλα αυτά τα οποία είχαμε ονειρευτεί όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε ακόμα για το κατάστημα στα τέλη του Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, και βλέποντας λίγο παρακάτω, μέχρι την παράδοση του Mall τον Ιούλιο. Τα απρόοπτα. Υπήρξαν πολλά απρόοπτα, ομολογουμένως, όπως υπάρχουν απρόοπτα σε όλα τα projects τέτοιου είδους. Όμως τα αντιμετωπίσαμε όλα, μπορώ να πω, με αρκετό χιούμορ, με αρκετό κουράγιο και ενθουσιασμό, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε στο τέλος της ημέρας να το παραδώσουμε και να είμαστε στους χρόνους μας, αλλά και εντός στόχων. Τι θα κρατήσω από όλη αυτή την ιστορία? Αυτό που θα κρατήσω είναι η δουλειά που έγινε με την ομάδα μου. Αυτό που έζησα με την ομάδα μου στο κατάστημα αυτό, παρά τις δύσκολες συνθήκες, παρά τις απαιτήσεις, παρά την πίεση των χρόνων, η ομάδα μου έφερε πολύ περισσότερα από όσα ίσως θα άντεχε να φέρει, δηλαδή υπό όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς, για κάθε μία από αυτές,
για την Μαρλένα, για την Νίκη, για την Φιόρη. Γιατί μαζί ονειρευτήκαμε, μαζί σχεδιάσαμε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπει ο κόσμος και απολαμβάνει και μαζί κάναμε όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα πραγματικότητα. Μαζί ονειρευτήκαμε, μαζί κάναμε πραγματικότητα όλο αυτό το κατάστημα που απολαμβάνουμε όλοι μας σήμερα, πελάτες αλλά και συνάδελφοι στην εταιρεία και συνεργάτες. Και μαζί απογειωθήκαμε με τη Μαρλένα, με τη Νίκη και με τη Φιόρη.